πανεπιστημιακός δάσκαλος, καθηγητής ιατρικής δηλαδή, ο κύριος Σουρβίνος, πέρα από το ότι μετέχει σε αυτές τις κεντρικές επιτροπές, έχει μία άριστη γνώση ως, ως άνθρωπος που είναι το αντικείμενό του. Οπότε μαζί του σήμερα, λέω, εκτός από τα τετριμένα, να λύσουμε και μερικές απορίες που κινδυνεύουν να γίνουν μύθος στη χώρα μας πριν καν πιστοποιηθούν κρούσματα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα και σε εκείνη. Κύριε καθηγητά, θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω πόσο αισιόδοξο σας κάνει αυτή η ανακοίνωση εκ μέρους εκπροσώπων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι κάτι φαίνεται πιο ουσιαστικό να αρχίσει να κινείται στα εμβόλια. Δεν προκαλεί έκπληξη. Απ' την άλλη, όμως, δεν προκαλεί και ιδιαίτερη αισιοδοξία. Απ' την άποψη ότι οι προσπάθειες πλέον με τα εργαλεία που έχουμε, τα σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού εμβολίων, οδηγούν γρήγορα σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, σε ένα σχεδιασμό με καλές προοπτικές. Το θέμα είναι και το κρίσιμο σημείο θα είναι τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών. Μάλιστα. Εκεί θα κριθούν όλα. Η αποτελεσματικότητα, δηλαδή, και ο βαθμός προστασίας του εμβολίου θα κριθεί από εκεί, στην τελική φάση. Ακόμα είναι το θετικό ότι υπάρχουν μεγάλες προσπάθειες, έχουν επενδυθεί τεράστια κεφάλαια. Η Αμερική μόνο έχει επενδύσει $1 δισεκατομμύριο. Ήδη ανακοινώθηκε χτες μια σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικής εταιρείας και του Εθνικού Οργανισμού, του Εθνικού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής, και μπαίνουν σε κλινική φάση τάξης 1. Αλλά το θέμα είναι θα κριθούν όλα στο αποτέλεσμα. Την αποτελεσματικότητά της στο τέλος. Κύριε Σουρβίνο μου, θέλω να σας κάνω μια, μπορεί να σας φανεί αφελής έως ανόητη ερώτηση, ωστόσο οφείλω να την κάνω γιατί συζητάει πολλοί κόσμος. Και λέει ο κόσμος ότι αυτή τη φορά σε σχέση με άλλους ιούς, κορονοϊούς και όχι μόνο, έστω και παρότι εκ των υστέρων διαπιστώσαμε καθυστερήσεις, πολύ πιο γρήγορα κινήθηκαν και η Κίνα, αν θέλετε, με το που ξέφυγε βέβαια η κατάσταση. Και είπαν ότι είναι ένας νέος κορονοϊός, τον ονομάσαμε και COVID-19. Αφού κινηθήκαμε πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν, είναι δυνατόν το εμβόλιο να μην έρχεται πιο γρήγορα, ή δεν έχουμε με ακρίβεια πιστοποιήσει, λέμε COVID-19, αλλά μπορεί να έχει 100 διαφορετικές εκδοχές? Όχι. Τα εργαλεία, και είπα και προηγουμένως, και ο σχεδιασμός του εμβολίου είναι κάτι που γίνεται γρήγορα. Υπάρχει διαφοροποίηση του ιού, έχουν ελεγχθεί διαφορετικά στελέχη από ασθενείς. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποίησεις στο γενετικό υλικό, αλλά δεν είναι σημαντικές που να προκαλούν διαφοροποίηση στην κλινική εικόνα του ιού. Α, μάλιστα. Άρα, κατά βάση, γνωρίζουμε τον ιό, θέλω να το πω έτσι. Τον ιό τον γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο στη βιολογία του, στη δομή του, στη σύστασή του, στις πρωτεΐνες που εκφράζει και κωδικοποιεί. Εκεί δεν υπάρχουν ερωτήματα. Τα ερωτήματα είναι αυτά, πώς θα αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση, να σχεδιάσουμε κάτι με καλή πιθανότητα, το οποίο και αυτό είναι στα σενάρια που έχουν πολύ καλή πιθανότητα, αλλά η κλινική δοκιμή είναι το μεγάλο ερώτημα. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου, τι είναι αυτό που τον διαφοροποιεί ως κοροναϊό τον COVID-19 σε σχέση με άλλους? Είναι αυτή η ένταση της επέλασης και βλέπετε πια με την εξέλιξη του φαινομένου ως επιστήμονας μία διαφοροποίηση ως προς τη διασπορά του? Διότι προχθές συζητάγαμε ότι στην Ιταλία είναι πολύ πιθανόν ο ξενιστής, να το πω με πολλά εισαγωγικά, να μην ήταν καν άρρωστος. Ναι, αυτό ισχύει. Έχουμε το φαινόμενο των ασυμπτωματικών, οι οποίοι είναι ξενιστές, εποάζουν τον ιό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρχικά είχε αναφερθεί το γνωστό 14ήμερο για 14 ημέρες. Τώρα ή κάτι μπορεί το χρονικό διάστημα να είναι ακόμα μεγαλύτερο, και στις 20 ή και περισσότερες ημέρες. Α, δηλαδή εγώ μπορεί, μπορεί δηλαδή μετά από 20 ημέρες να το μεταφέρω σε εσάς, Υπάρχει κρούσμα στην Ιαπωνία όπου ο ασθενής εμφάνισε συμπτώματα στις 27 ημέρες. Μάλιστα. Άρα έχει αναφερθεί και αυτό. Για το νεότερο, η διαφοροποίηση που με ρωτήσατε προηγουμένως για τους υπόλοιπους κορονοϊούς είναι ότι εμφανίζει πολύ μεγάλο βαθμό μεταδοτικότητας, και αυτό είναι που τον διασπείρει πάρα πολύ γρήγορα και ταξιδεύει πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε το φαινόμενο των ασυμπτωματικών, οι οποίοι επίσης κινούνται, να το πω έτσι απλά, ανέμελα, χωρίς να είναι γνώστες της κατάστασής τους, και αυτό προκαλεί διασπορά, μπορεί να προκαλέσει διασπορά. Και γι' αυτό μάλιστα και οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας είναι ότι όταν έχετε κάποια υποψία, δεν πηγαίνετε στο νοσοκομείο, γιατί αυτό θα προκαλέσει επιπλέον διασπορά. Καλεί κανείς
είτε το θεράποντα γιατρό του, το προσωπικό του γιατρό, είτε γραμμές που έχει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, που αντιγράφει το περιστατικό του και παίρνει οδηγίες για το τι θα κάνει. Αν θα πρέπει να μείνει σπίτι, να απομονωθεί ή να πάει με προγραμματισμένο τρόπο σε κάποιο νοσοκομείο. Λέει εδώ ένας ακροατής, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο καθηγητή, ούτε τεστ, πλήρες τεστ, που να, όχι απλό θερμόμετρο, που να δείχνει είτε είσαι συμπτωματικός είτε ασυμπτωματικός ότι έχεις COVID-19 υπάρχει? Τεστ υπάρχει, υπάρχει μοριακό τεστ. Η ανίχνευση γίνεται άμεσα με την ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού. Με ευαισθησία και ειδικότητα 100%, αυτό δεν το συζητάμε. Απλώς δεν μπορείς να λαμβάνεις δείγματα τυχαία από τον οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχει συνλάτηση των επαφών ενός ύποπτου θετικού και εκεί έχει νόημα να γίνει επιτήρηση, επιδημιολογική επιτήρηση. Φαντάζομαι ότι ο κρατής ρωτούσε αν υπάρχει οικιακό τεστ. Εγώ αυτό κατάλαβα τώρα εδώ που λέει. Αφού πιάνει τα όρια της πανδημίας ο COVID-19, μήπως θα έπρεπε να κινηθούν, λέει οι αρμόδιοι. Ναι, μου στέλνει τώρα εδώ. Αυτό εννοούσα, λέει. Μήπως θα έπρεπε να κινηθούν. Η αρμόδια σημεία δεν νομίζω ότι βοηθάει όμως κάτι. Δεν ξέρω, κύριε Σουρβίνο, βοηθάει? Τα διαγνωστικά τεστ καταρχήν αναπτύσσονται από εταιρείες που έχουν διαγνωστικά αντιδραστήρια και συσκευές ανίχνευσης. Αυτές κινητοποιούνται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση και από αυτές τις εταιρείες με σκοπό να συμβάλλουν και αυτές στην γρήγορη ταυτοποίηση κρουσμάτων. Άλλες από αυτές είναι πιο χρονοβόρες. Το τεστ που έχει προτείνει, ας πούμε, ο ECDC διαρκεί περίπου τις 6 ώρες. Έχουν βγει και εμπορικά διαθέσιμα τεστ, τα οποία είναι γύρω, έχουν χρόνο περίπου 2 με 3 ώρες. Σκοπός είναι, υπάρχουν και άλλες εταιρείες που γνωρίζω, οι οποίες θέλουν να κάνουν ακόμα πιο γρήγορα τεστ, τα οποία ίσως εφαρμόζονται και σε κάποια πύλη εισόδου μέσα σε μισή ή μία ώρα. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι η διομορφία του εδώ είναι η πολύ γρήγορη μετάδοσή του. Μεταδοτικότητα. Απ' την άλλη όμως, συγγνώμη, σας διακόπτω. Βεβαίως. Έχουμε το πολύ θετικό, είναι χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας, τα οποία. Αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά. Από την άποψη ότι το μεγάλο ποσοστό των ασθενών, των ανθρώπων οι οποίοι μολύνονται, η λίμωξη αυτή είναι η άσημη. Ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει επιπλοκές και στο τέλος καταλήγει. Και υπάρχουν και διάφορες συνθήκες που πρέπει να συντρέχουν. Επιδημιολογικά φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη ηλικία και κάποιο ιατρικό ιστορικό. Μάλιστα. Δηλαδή να είναι αυτό που λέμε μια κατάσταση ευπαθής με βαριά νοσήματα και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε, ο λόγος της, η σημασία της συνεχούς ενημέρωσης είναι ακριβώς αυτή. Όσο μικρότερο αριθμό ασθενών θα έχουμε, θα υπάρξει στην ανθρωπότητα, δεν είναι το συγκεκριμένο το οποίο είναι η χώρα μας, τόσο μικρότερο θα είναι το ποσοστό και ο αριθμός των θυμάτων. Αν έχουμε μεγάλη διασπορά, αναλογικά θα έχουμε και περισσότερα θύματα. Αν έχουμε μικρή διασπορά, που εκεί είναι ο στόχος, να σταματήσουμε τη διασπορά, θα έχουμε πολύ μικρό αριθμό θυμάτων. Άρα δεν θα φτάσει, λέτε, και σε επιβαρημένες κατηγορίες. Ακριβώς. Ή θα φτάσει σε μικρότερο ποσοστό. Ναι, αυτό είναι το κλειδί, λέτε, να σπάσει την αλυσίδα τελικώς. Πείτε μου όμως, κύριε Σουρβίνο, πέστε ότι εγώ με διαπιστώνετε ότι έχω νοσήσει από COVID-19. Δεν ανήκω σε κάποια από τις βαριές καταστάσεις, αλλά έχω COVID-19. Τι μου χορηγείτε? Αντιϊκά, αντιβιωτικά, όχι, αντιγρυπικά, όχι. Τι? Γελάτε, αλλά είναι απορίες του κόσμου. Ξέρω γιατί γελάτε εσείς, αλλά καλό είναι να τα πούμε. Η αγωγή βασίζεται στα συμπτώματα. Είναι συμπτωματική. Δεν υπάρχει αυτή τη συγκεκριμένη αγωγή για το νέο κορονοϊό, παρότι εχθές υπήρξε μια δημοσίευση από τον καθηγητή Ραούλ της Γαλλίας, στη Μασαλία, ο οποίος προτείνει, ύστερα από κλινικές δοκιμές που έγιναν σε 10 νοσοκομεία της Κίνας, ότι ένα φάρμακο που υπήρχε ήδη, η φωσφορική χλωρακίνη, ότι είχε θετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις πνευμονίας από κορονοϊό και είναι ένα φάρμακο το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 70 χρόνια. Έχει χαμηλή τοξικότητα και είναι επιστοποιημένο. Είναι αυτό για την ελαιονοσία που λέγανε? Είναι αυτό με την ελαιονοσία ακριβώς. Αλλά λέτε εσείς. Χρειάζονται μεγαλύτερη έκταση κλινικές μελέτες για να επιστοποιηθεί και να δοθεί έγκριση και για αυτή την συμπτωματολογία. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί υπάρχει στην Ελλάδα, δεν ξέρω αλλού, υπάρχει η τάση και στην Κρήτη. Πάει ο άλλος και παίρνει αντιγρυπικά, αντιυγικά. Ο άλλος σου λέει: εγώ έχω χαπακωθεί, θα το πω, δεν είναι διαφήμιση. Με τα μυφλού δεν με πιάνει. Λοιπόν, γι' αυτό σας ρώτησα, καταλάβατε. Γιατί είναι άλλη κατηγορία ιού. Το ταμυφλού στοχεύει συγκεκριμένα στην γρήπη. Σωστά. Τύπους Α και Β. Δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή είναι δωρονάδωρον. Επίσης τα αντιβιωτικά που ακούμε συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους ειδικούς ότι υπάρχει επάρκεια αντιβιωτικών.
Πολύ σωστά αναφέρεται αυτό, αλλά όχι με σκοπό να καταπολεμηθεί ο κορονοϊός, αλλά οι επιπλοκές του. Δεν θα χορηγήσουμε σε πρώτη γραμμή αντιβίωση σε ασθενή ο οποίος έχει κορονοϊό, αλλά θα προλάβουμε τις πιθανές επιπλοκές από βακτηριακή λίμωξη, από δευτερογενή λίμωξη. Mm. Λέω τώρα να σας ρωτήσω το εξής. Κάθε άνθρωπος που έχει ελαφρό βήχα ή μία θερμοκρασία έχει κορονοϊό, γιατί αρχίσαν τώρα ο καθένας να κοιτάει τον άλλον. Σου λέει θα βήξει, δεν θα βήξει, έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Διότι σε λίγο θα χάσουμε και το απλό κρυολόγημα από το κάδρο μας. Ξέρετε ότι υπερβολή είναι υπερβολή. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κρούσμα στην χώρα μας επιβεβαιωμένο. Πρώτο θετικό. Δεύτερον, αυτή την εποχή ακόμα, αν και βαίνουμε σχετικά σε την έναρξη της περίοδου ύφεσης της γρήπης, έχουμε γρήπη. Τα πιο κοινά λοιπόν παθογόνα που θα ανιχνεύσει κανείς έναν ασθενή στην Έλληνα, ο οποίος δεν έχει ιστορικό μετακίνησης και επαφής με άλλον ταξιδιώτη που επέστρεψε από χώρα με κρούσμα, είναι να ελεγχθεί για τα κοινά αναπνευστικά παθογόνα, τους ιούς της γρήπης, του κοινού κρυολογήματος, παραγρήπες, αδενεμίους και διάφορα άλλα παρόμοια παθογόνα που προκαλούν λοιμώξεις το ήδη στο αναπνευστικό σύστημα. Μάλιστα. Επιστρέφω στον κοροναϊό. Υποτεθείστε, λέτε εσείς, ότι εγώ έχω την υποψία ότι κάτι τρέχει. Μένω στο σπίτι, λέτε, δεν πάω στο νοσοκομείο και έρχομαι σε επαφή με τα τηλεφωνικά κέντρα, είτε με τον εθνικό οργανισμό, είτε με το νοσοκομείο, με γιατρό, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Ερώτημα. Και οι άλλοι που είναι μέσα στο σπίτι βγαίνουν από το σπίτι, ή μπαίνουν και αυτοί. Καλό είναι να κρατάνε απόσταση ασφαλείας, υποτίθεται ότι. Η απόσταση που έχει οριστεί διεθνώς είναι τα 2 μέτρα. Ναι. Καλό είναι να υπάρχει απομόνωση σε συγκεκριμένο δωμάτιο για το συγκεκριμένο ασθενή, ο οποίος ασθενή. Ύποπτο κρούσμα. Ύποπτο κρούσμα. Μισό λεπτό, κύριε Σουρβίνο. Θέλω, σας φαίνονται απλοϊκά, αλλά έχει σημασία, πιστέψτε με. Έχω βροχή ερωτημάτων. Εάν εγώ σας ακουμπήσω στην πλάτη και έχετε κορονοϊό, θα κολλήσω? Ο ιός μεταδίδεται με σταγονίδια τα οποία. Ναι. Περιέχουν τα ίδια σωμάτια. Αν ακουμπήσετε στην πλάτη, η πλάτη δεν είναι σημείο εισόδου. Το πιο πιθανό είναι πως όχι, λέτε. Αλλά. Η σημείο εισόδου είναι, να σας πω, στην πλάτη με ακουμπήσετε και έχετε σταγονίδια τέτοια. Αν ακουμπήσω εγώ εκ των υστέρων το ύφασμα, ναι, του ρούχου το οποίο φορούσαμε με γυμνά χέρια και είναι σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά και υπάρχουν ακόμα, έχουν παραμείνει. Σταγονίδια. Σταγονίδια, τότε ναι, υπάρχει ενδεχόμενο. Άρα να, η ευκολία, λέτε, γι' αυτό χρειάζεται μία απόσταση, χρειάζεται ένας περιορισμός, να το πω έτσι εγώ, για κάποιον που έχει κορονοϊό. Όχι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος θα πεθάνει. Με τον ίδιο τρόπο όμως μπορεί να κολλήσει κάποιος και τη γρήπη, αντίστοιχα. Σωστά το λέτε εσείς. Πολύ σωστά. Άρα και στο σπίτι, αν μείνω, θέλει μια προσοχή γύρω. Θέλει προσοχή, ναι, δεν χρειάζεται να ερχόμαστε επαφή με όλα τα μέλη της οικογένειας. Αν πιστοποιηθεί όμως ότι μένοντας στο σπίτι εγώ έχω κορονοϊό, δεν πρέπει να ελεγχθούν και τα άλλα μέλη της οικογένειας? Οπωσδήποτε. Αυτόματα. Οπωσδήποτε. Αυτόματα. Οπωσδήποτε. Ερώτηση επόμενη. Και πιθανά και σε διαδοχικές χρονικές φάσεις. Α, ναι, έχετε δίκιο. Γιατί είπατε για την επόαση κάτι. Ερώτηση επόμενη. Υποτεθείστε ότι περνάω κορονοϊό. Μένω στο σπίτι, είμαι απομονωμένος. Πόσες μέρες χρειάζομαι? Και αν τον περάσω. Μισό λεπτό για να τα απαντήσετε ολιστικά. Και αν τον περάσω, έχω αποκτήσει μετά ανοσία, δεν ξανακολώ? Ωραία. Ο χρόνος νοσηλείας ή παραμονή στο σπίτι με αντίστοιχη αγωγή εξαρτάται από τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς. Σε μια μέση νοσηλεία είναι περίπου 7 με 9 ημέρες. Μάλιστα. Τώρα για το δεύτερο θέμα που μου αναφέρατε, θυμίστε μου λίγο, σας παρακαλώ. Αν περάσω, η αθώ. Η ανοσία. Η ανοσία. Ναι, ναι, ναι. Η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο τεστ που θα μας δείξει τα αντισώματα που έχει αναπτύξει ο οργανισμός μας. Και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για το μέλλον, να δούμε όταν θα έχουμε αυτό το εργαλείο. Να εξετάσουμε μεγάλους πληθυσμούς και να δούμε πόσοι από αυτούς τον πληθυσμό έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό χωρίς να νοσήσουν. Είναι σίγουρο ότι θα ανοιχνεύσουμε μεγαλύτερο ποσοστό ασυμπτωματικών με τέτοιου είδους ορολογικά τεστ. Δηλαδή τεστ που ανοιχνεύουν αντισώματα. Άρα λέτε να μην κοιμάμε τον ύπνο του δικαίου προς το παρόν, αν φύγω από αυτή την κατάσταση. Πες ότι την κόλλησα και φύγω, να είμαι υποψιασμένος. Λογικά ο οργανισμός αναπτύσσει αντισώματα και έτσι καταπολεμά τους ιούς. Αλλά η διάρκεια αυτών των αντισωμάτων είναι άγνωστη. Είναι άγνωστη. Οι ασυμπτωματικοί που όμως μεταδίδουν τον ιό είναι αυτή τη στιγμή, πώς να το πω έτσι, κάτι σαν ιερό γκραλ, αν τους βρούμε. Μπορεί να έχουμε πολύ πιο εύστοχες παρατηρήσεις.
Αν τους βρούμε, πρέπει να τους απομονώσουμε αμέσως. Πρέπει να τους απομονώσουμε αμέσως. Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου, σας παρακαλώ. Παρόμοιο είναι στην Ιταλία και γι' αυτό ξέσπασε το όλο θέμα στο Μιλάνο. Σωστά το λέτε. Πάμε λίγο στη μάσκα. Ποια είναι η αλήθεια, ποιος είναι ο μύθος, κύριε Σουρβίνο, διότι εδώ τώρα εγώ πληροφορούμε ότι φτάσαμε στην Ελλάδα, παρακαλώ. Αφήστε την Ιταλία, από το 1 cent πήγε στα 10 ευρώ. Φτάσαμε στο να χτυπάνε την πόρτα Μαρμαρά και να του λένε να ανοίξει τίποτα μάσκες για τη Μαρμαρόσκονη, αμοβολή, δώσε μου. Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια για τη μάσκα? Η μάσκα χρησιμοποιείται από ασθενείς, πρέπει να χρησιμοποιείται από ασθενείς και από τους επαγγελματίες υγείας. Το να φοράει κανείς μάσκα χωρίς να έχει συμπτώματα δεν παρέχει την προστασία που φαντάζεται κανείς, γιατί αυτές οι μάσκες, οι χειρουργικές μάσκες απλής χρήσης, όπως λέμε, δεν στεγανοποιούν, δεν προστατεύουν 100%. Οπότε η σύσταση είναι: φοράω μάσκα όταν έχω συμπτώματα, γρήπη ή οτιδήποτε αναπνευστικό νόσημα, για να προστατεύσω τους άλλους, και όταν είμαι επαγγελματίας υγείας. Το να υπάρχει τόσο πανικός και η ζήτηση από τον γενικό πληθυσμό χωρίς συμπτωματολογία δεν έχει λογική, είναι στα πλαίσια του πανικού. Μάλιστα. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Η διάρκεια ζωής μίας απλής μάσκας, γιατί έχουμε και αυτά. Αφήστε είναι και το άλλο τρέχει. Μία χρυσός. Είναι μία χρυσός, γιατί αν την και πρέπει να μπαίνει και να βγαίνει με συγκεκριμένο τρόπο, χωρίς να κουμπάει κανείς το κύριο σώμα της μάσκας, πρέπει να βγαίνει ανάποδα για να μην έρθουν σε επαφή τα χέρια με πιθανά μικρόβια. Και να απορρίπτεται αμέσως και όχι να μπαίνει στην τσέπη και να ξαναχρησιμοποιείται. Αλλιώς γίνεται η ίδια αιστεία μικροβίων. Τι ωραία που το περιγράψατε, γιατί συμβαίνει. Ο άλλος την πιάνει από μπροστά, ξέρετε. Από εκεί που είναι η αιστεία των μικροβίων και την έβγαλε. Και μετά λέει κόλλησα. Μάλιστα. Ρωτάνε εδώ, έχει διαφορά το να πάρεις μια πιο ενισχυμένη μάσκα, είναι καλύτερο? Παιδιά, αφού σας είπα, δεν συνιστάτε για τον γενικό πληθυσμό. Υπάρχουν μάσκες με κάποια συγκεκριμένα φίλτρα εισπνοής και εκπνοής, που έχουν διάφορες διαβαθμίσεις, η πιο απλή λέγεται FN95, υποτίθεται κατακρατίζει το 95% των σωματιδίων που αιρούνται. Όμως οι ιοί, αν μιλάμε στοχευμένα για ιούς, είναι τα σωματίδια τους έχουν τόσο μικρή διάμετρο που δεν μπορούν να παρακρατηθούν από κανένα φίλτρο. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι η απόλυτη προστασία μέσω μάσκα, ειδικά για άτομα τα οποία δεν έχουν συμπτωματολογία, προστατεύει αυτούς, χρειάζεται να χρησιμοποιείται από άτομα τα οποία ήδη νοσούν. Άρα επιστρέφουμε στην γνωστή παράμετρο, τη σοφή παράμετρο και των παλιών, της ατομικής υγιεινής αρχικώς. Έτσι, αυτό κύριε είναι Σουρβίνο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε άμεσα, γρήγορα, απλά, και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Είναι, το λέμε συνέχεια, γινόμαστε κουραστικοί, το ακούμε συνέχεια, ακούγεται απλό, δεν είναι απλό. Ακόμα και στις οργανωμένες δομές σε χειρουργία, το 60-70% των λοιμόξεων αποφεύγεται μέσω ενός καλού πλησίματος με σαπούνι και νερό ή και με αντισηπτικά μαντιλάκια με περιεκτικότητα σε αλκοόλ πάνω άνω του 60%. Η διατροφή μας παίζει ρόλο. Θέλω να πω, αν αυξήσεις τις τροφές λήψης, ρωτώ, σε βιταμίνη C έχει μια αξία? Αξία φυσικά έχει, ως αντιοξειδωτικές ουσίες. Ναι. Οι βιταμίνες συμβάλλουν στη γενική κατάσταση του οργανισμού, όχι δεν στοχεύουν συγκεκριμένα έναν ιό. Μάλιστα. Αλλά συμβάλλουν στη καλή ανασωλογική κατάσταση και απόκριση του οργανισμού. Ωραία. Όπως και ο ύπνος, η ξεκούραση. Η άσκηση επίσης. Η άσκηση επίσης. Γενικώς να κρατάμε σε καλά επίπεδα τον οργανισμό, ακόμη και αν νοσήσει, να μπορεί να ανταπεξέλθει πολύ πιο έγκαιρα και πιο γρήγορα. Επειδή είναι και λίμωξη του αναπνευστικού, προφανώς και επιβαρυντικοί παράγοντες, το κάπνισμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Το κάπνισμα, βέβαια, αν μιλάμε για τον κορονοϊό, τα πρώτα νοσήματα τα οποία εμπλέκονται στις περιπτώσεις που έχουμε κατάληξη του ασθενούς είναι καρδιακιακά, μεταβολικό και χρόνια αποφασιστική πνευμονοπάθεια, αναπνευστικά προβλήματα. Ναι. Όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο της γρίπης, ρωτούν εδώ, έχουν τις ίδιες πιθανότητες στον κορονοϊό από έναν που δεν το έχει κάνει? Έχουν τις ίδιες, γιατί το εμβόλιο της γρίπης προστατεύει μόνο για τη γρήπη και για τίποτα άλλο. Σαφές. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα, κατά τη γνώμη μου. Εσείς σημειώνετε μία ταύτιση θερμοκρασιακή με τον περιορισμό ενδεχομένως του COVID-19? Δηλαδή, ισχύει ή είναι για να, πώς να το πω, να καθησυχαζόμαστε λίγο μεταξύ μας ότι ανεβαίνοντας η θερμοκρασία θα μειωθεί? Γιατί κάποιοι υπενθυμίζουν ότι και οι προηγούμενοι κορονοϊοί και μέσα στο καλοκαίρι αναπτύχθηκαν, παρότι είχαν ψηλές θερμοκρασίες. Τι λέτε εσείς?
Κοιτάξτε, τα επιδημιολογικά δεδομένα των αναπτυξιακών ιών γενικότερα δείχνουν ότι ευνοούνται σε ψυχρά και υγρά κλίματα και τέτοιες συνθήκες κλιματολογικές. Υπάρχουν και η γρήπη, υπάρχει. Και ανοιχνεύουμε η γρήπη και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Mm. Δεν είναι ότι εξαφανίζεται πλήρως 100%, απλώς η συχνότητα μεταβάλλεται δραματικά. Κάτι τέτοιο αναμένεται, παρότι να επαναλάβω και παρότι μιλάμε για ένα νέο ιό, αναμένεται να συμπεριφέρεται και αυτός με παρόμοιο τρόπο. Δεν θα σταματήσει 100% η διασπορά του, η εξαπλωσή του, αλλά θα έχει ένα εμπόδιο επιπλέον, να το πω έτσι πολύ απλά. Κύριε Σουρβινό, δημιουργείται σε πολλούς μία αίσθηση ότι στην Ευρώπη μετά την Κίνα έχουμε μία εκρηκτική, η αλήθεια είναι στην Ιταλία είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο, εκρηκτική διασπορά, και στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 15 μέρες στην ουσία έχουμε σιγή ασύρματου. Έχετε μία εξήγηση? Εξήγηση. Αυτό που συνέβη στην Βόρεια Ιταλία ήταν πραγματικά ένα γεγονός αναπάντεχο για ένα τόσο οργανωμένο σύστημα όπως το υγείας, όπως το σύστημα της Ιταλίας, και ειδικά στη Βόρεια Ιταλία δεν το ανέμενε κανείς. Και γι' αυτό υπάρχουν και διάφορες τύπου συσταγωγικά επιπλήξεις από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η Αμερική φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ακόμα ελέγχει την κατάσταση, ελέγχει καλύτερα αυτούς που ταξιδεύουν. Mm. Προφανώς έχουν σταματήσει και πτήσεις. Mm-hmm. Απευθείας πτήσεις από τις περιοχές που έχουν πληγεί τελείως. Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτό το χρονικό σημείο, φαίνεται καλύτερη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί και εκεί. Θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε αυτό που συνέβη στην Ιταλία. Σαφές. Το γεγονός ότι γυρνά σχολεία από την Ιταλία στην Ελλάδα, αλλά με ένα χαλαρό, θα το πω έτσι, τρόπο, σε αντίθεση με τη Γαλλία, που όσοι επέστρεψαν μαθητές μπήκαν σε μια υποτυπώδη καραντίνα, παίζει ρόλο, λέει κάτι, ή δεν είναι εκεί το κρίσιμο? Όσο γνωρίζω, τα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία που επισκέφτηκαν την Ιταλία δεν βρίσκονταν στις περιοχές αυτές. Δεν υπάρχει γενικευμένη διασπορά του ιού σε όλη τη χώρα, παρά μόνο στο συγκεκριμένο βόρειο τμήμα. Μάλιστα. Οπότε δεν κρίνεται ότι υπάρχει σκοπιμότητα για καραντίνα τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών, καθώς δεν είχαν έρθει σε επαφή. Μπορεί το δικό μας δημόσιο σύστημα να ανταπεξέλθει, και ποιο θα είναι το κρίσιμο? Μου είπατε ότι αν έχεις υποψία, μείνε σπίτι σου. Όταν όμως η υποψία γίνει βεβαιότητα, δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι μου, προφανώς θα πρέπει να πάω στο νοσοκομείο ή να με πάνε στο νοσοκομείο με τα μέτρα και τις στολές κτλ. Το δημόσιο σύστημα υγείας μας μπορεί να ανταπεξέλθει, κύριε Σουρβίνο? Ρωτώ έναν άνθρωπο που έχει εικόνα απόλυτη. Κοιτάξτε. Μπορεί να η ανταπόκριση θα εξαρτηθεί από το βαθμό και την κλιμάκωση του γεγονότος. Η προετοιμασία είναι πλήρης, δηλαδή δεν υπάρχει νοσοκομείο, ακόμα και κέντρα υγείας που επισκεφτόμαστε και κάνουμε ενημέρωση και βλέπουμε τις υποδομές που υπάρχουν σύμφωνα και αν έχουν εφαρμοστεί οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Αυτά έχουν γίνει όλα. Το αν θα ανταπεξέλθει το δικό μας σύστημα υγείας σε ένα τελικό τέτοιο φαινόμενο θα αποδειχθεί στην πορεία. Πάντως δεν υπάρχει πουδενή αδιαφορία. Δεν θα πω συναγερμός, υπάρχει αυξημένη εγρήγορση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκομαι στο Πανεπιστημιακό που γίνεται άσκηση προσομοίωσης με μεταφορά υποτιθέμενων κρουσμάτων από το αεροδρόμιο προς το νοσοκομείο. Δηλαδή τα συστήματά μας, το σύστημα υγείας μας έχει μπει σε τροχιά, έτοιμο να υποδεχτεί τέτοια κρούσματα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έχει πολύ μεγαλύτερες δομές και καλύτερο σύστημα υγείας και βλέπουμε τι συμβαίνει αυτές τις τελευταίες μέρες. Προφανώς. Όλα τα συστήματα υγείας σε όλες τις χώρες θα δοκιμαστούν εφόσον μπουν σε μια τέτοια περιπτωσιολογία. Να σας κάνω μια υποθετική ερώτηση. Γιατί θέλω, μ' αρέσει ο τρόπος που το προσεγγίζετε, και αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή δεν είναι πανικός, είναι ενημέρωση. Διαρκής ενημέρωση έτσι όπως τη δίνουν οι ειδικοί. Σας κάνω την εξής ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι είμαι ένας μαθητής στη Δευτέρα ή στην Τρίτη Λυκείου, κύριε Σουρβίνο. Φεύγω από το σχολείο μου, πάω στο σπίτι και μπαίνω το απόγευμα σε μια υποψία ότι μου συμβαίνει. Μένω στο σπίτι, δεν πάω στο σχολείο, και την τρίτη μέρα συνομιλώντας με γιατρούς διαπιστώνουν ότι έχω COVID-19. Είναι αρκετό μόνο όσον αφορά εμένα ή ταυτόχρονα θα πρέπει να απομονωθεί όλο το σχολείο και να ελεγχθεί?
πλέον το σενάριο αυτό που λέτε ξεφεύγει. Πλέον εμπλέκεται η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εμπλέκονται διαφορετικοί φορείς οι οποίοι θα αρχίσουν την συλλάτηση των επαφών και θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα είναι ευρέως κλίμακας. Mm-hmm. Προφανώς. Δεν αποκλείεται αυτό που σας λέω, δηλαδή. Όχι, καθόλου δεν αποκλείεται. Διότι αν εγώ έχω έρθει σε επαφή, συγγνώμη που σας διακόπτω, λέτε, για να το καταλάβει ο κόσμος, αν έχω έρθει σε επαφή με όλο το σχολείο, προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθεί όλο το σχολείο. Αν όμως δεν έχω έρθει σε επαφή, διότι εσείς μας είπατε είναι από 13 ως 27 μέρες. Δεν μπορεί να ξέρεις τελικώς τον κύκλο. Μπορείς. Δεν μπορεί να ξέρεις ακόμα τον κύκλο, γιατί ακόμα τα επιδημιολογικά στοιχεία συλλέγονται και επικαιροποιούνται. Το θέμα είναι όμως ότι σε τι είδους επαφή έχει έρθει. Αυτή τη μέρα δεν μπορεί να έχει έρθει με 500 παιδιά σε μια μέρα στο σχολείο σε επαφή. Ναι, σωστό. Εκτός αν προορίζεται για μελλοντικός πολιτικός. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Κύριε Σαχίνη, συγγνώμη, θα σας ζητήσω με αποδεσμεύσετε γιατί βεβαίως, έχω τηλεφωνήματα συνέχεια που. Το μήνυμα, κύριε Σουρβίνο, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Το μήνυμα, λοιπόν, ποιο είναι. Το μήνυμα είναι συνεχής ενημέρωση. Από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και το Υπουργείο Υγείας, τις οδηγίες που δίνονται, όχι πανικός, φαινόμενα τύπου εξαφανίζουμε τα πάντα από το φαρμακείο και τα σούπερ μάρκετ, φανερώνουν μόνο πανικό και δεν συμβάλλουν σε τίποτα περισσότερο και σε τίποτα καλύτερο. Ενημέρωση ώστε να αντιδράσουμε σωστά αν και εφόσον συμβεί κάτι σε εμάς στο περιβάλλον μας. Δηλαδή, απομόνωση πρώτα, αποφυγή διασποράς και επικοινωνία με τις αρμόδιες γραμμές και τις δομές υγείας.